μέσα στον πλούτο και την ποικιλία των βιοτόπων που συνθέτουν το ελληνικό τοπίο, οι υγρότοποι αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική ενότητα. Από το δέλτα του Εύρου μέχρι τη Βιστονίδα και από την Πρέσπα μέχρι τη λιμνοθάλασσα Ακτινιώτη της Κέρκυρας, 400 περίπου λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, υγρολίβαδα, εκβολές ποταμών και κάθε είδους υγροτοπικές εκτάσεις, πρόσκαιρες ή μόνιμες, φυσικές ή ανθρωπογενείς, δημιουργούν έναν ιστό μοναδικής οικολογικής και αισθητικής αξίας. Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα με εκπληκτική δομή και λειτουργικότητα, συχνά εφάμιλοι με αυτή των τροπικών δασών. Αποτελούν ζωτικούς χώρους για την επιβίωση αναρρύθμιτων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερα των πουλιών, προσφέρουν δε στον άνθρωπο υπηρεσίες και ωφέλη με ανυπολόγιστη οικονομική, πολιτιστική, επιστημονική και ψυχαγωγική σημασία. Σύμφωνα με την απογραφή του 1993, 378 υγρότοποι συνολικού εμβαδού πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα βρίσκονται κατεσπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς, οι 11 έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο υγροτόπων διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ, η οποία είναι γνωστή από το όνομα της ομώνυμης περσικής πόλης στην οποία υπέγραψαν τη σύμβαση το 1971 οι εκπρόσωποι των πρώτων κρατών μελών. 8 από τους 11 υγροτόπους βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, αποτελώντας σπουδαίο τμήμα της φυσικής κληρονομιάς μας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πολλοί συνέδεαν τους υγροτόπους με ελώδεις εκτάσεις γεμάτες κουνούπια, γενικά χώρους χωρίς καμία χρησιμότητα. Στις μέρες μας είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένο όμως ότι όλοι οι υγρότοποι είναι τόποι γεμάτοι ζωή που μπορούν επιπλέον να προσφέρουν οικονομικά και άλλα ωφέλη στους τοπικούς πληθυσμούς αλλά και ευρύτερα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει 2 λίμνες που αποτελούν ανεκτήμητους θησαυρούς της φύσης. Η Κορώνια ή Αγίου Βασιλείου, η Λαγκαδά,
και η Βόλβη με ένα σπάνιο πλέγμα οικοσυστημάτων με καλαμιώνες, υγρά λιβάδια, υδρόφυλλα φυτά και δέντρα εντάσσουν τις περιοχές αυτές του νομού στους 11 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Φυσικές ομορφιές, γεωλογικοί σχηματισμοί, θερμές πηγές και ανάμεσά τους βυζαντινά μνημεία και γραφικοί οικισμοί. Οι δύο λίμνες θεωρούνται ενιαίος υγρότοπος με ιδιαίτερη οικολογική και οικονομική σημασία. Διαθέτουν πλούσια βιοποικιλότητα έχοντας 23 είδη ψαριών, τουλάχιστον 5 είδη αμφιβίων, 14 είδη ερπετών, 34 είδη θηλαστικών, πάνω από 300 είδη φυτών και 200 είδη πουλιών. Αρκετά φωλιάζουν στην περιοχή, ενώ τα περισσότερα, όπως πάπιες διαφορετικών ειδών, έρχονται το χειμώνα κατά χιλιάδες από το βορρά για να ξεχειμωνιάσουν. Άλλα, όπως τα βουτυχτάρια και οι αεροδίοι, παρατηρούνται την άνοιξη και το φθινόπωρο που σταματούν για ξεκούραση στο μακρύ ταξίδι της μετανάστευσής τους. Πολλοί σταχτοτσικνιάδες εξάλλου προτιμούν να μείνουν σε αυτές τις λίμνες για να φωλιάσουν. Ανάμεσα στις δύο λίμνες σώζονται δύο τεράστια πλατάνια από μινάρια προγενέστερου παραλίμνιου δάσους που φιλοξενούν στα κλαδιά τους 120 περίπου φωλιές δεκάδων ερωδιών. Μνημείο της φύσης έχει ανακηρυχθεί αυτό το μοναδικό φαινόμενο που προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον με οικολογική και αισθητική αξία και το οποίο προσφέρεται για εκπαιδευτικές επισκέψεις περιβαλλοντικής αγωγής. Σε αυτό το μνημείο της φύσης, η παρατήρηση των πουλιών αποτελεί μια γοητευτική επαφή με το περιβάλλον με μεγάλες συγκινήσεις. Το σχήμα των πουλιών, τα χρώματα και η ικανότητά τους να πετάνε μάγευαν και μαγεύουν τους ανθρώπους. Αυτοί όμως οι θησαυροί της φύσης κινδυνεύουν. Η άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση προκάλεσε την πτώση της στάθμης των λιμνών. Η λειτουργία βιοτεχνιών γύρω από την Κορώνια και τη Βόλβη και η απόρριψη των επικίνδυνων λιμάτων τους στις λίμνες έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης. Η λανθασμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων και χημικών λιπασμάτων εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης των παραγωγών επιβάρυνε τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, προκαλώντας ταυτόχρονα υποβάθμιση και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.
οι εκτάσεις στις γύρω πλαγιές βόσκονται ίσως υπερβολικά, ενώ το παράνομο κυνήγι, οι εκχερσώσεις και οι λαθροϊλοτομίες στις παραλίμνιες περιοχές απειλούν την άγρια ζωή. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Η αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, των επιστημόνων, αλλά και του απλού πολίτη, είναι η πρώτη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Πάνω απ' όλα όμως, χρειάζεται πρώτοι οι κάτοικοι της περιοχής να ξανααανακαλύψουν τον ανεκτήμητο θησαυρό που έχουν δίπλα τους. Αφήνοντας πίσω μας την Κορώνια και τη Βόλβη, μεταφερόμαστε σε μια άλλη γνωστή λίμνη, αυτήν της Δοϊράνης, που βρίσκεται στο τριεθνές Ελλάδα-Σκοπίων-Βουλγαρίας. Η γυτνίαση της λίμνης με το όρος Μπέλες προσφέρει εικόνες μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Οι οχρές ακτίδες του ήλιου δίνουν στα διάφανα νερά της τις πιο απαλές και γλυκές συνθέσεις χρωμάτων. Τα τελευταία χρόνια τα νερά της λίμνης έχουν κατέβει αισθητά και η κήτη της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 150 μέτρα στην ελληνική πλευρά. Από τα 14.000 στρέμματα της λίμνης που αναλογούν στην ελληνική πλευρά, τα 5.000 έχουν μετατραπεί σε ξηρά εξαιτίας της απόσυρσης των νερών. Παράλληλα παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή μια εντελώς αυθαίρετη δράση των κυνηγών, με συνέπεια να χάνει το χαρακτήρα της η λίμνη ως σταθμός των αποδημητικών πουλιών. Πρόβλημα επίσης παρατηρείται και με τη λαθρέα λία των γρυβαδιών και του κυπρίνου κατά κύριο λόγο και μάλιστα σε περιόδους αναπαραγωγής τους. Οι 30 περίπου ψαράδες που έχουν απομείνει ζητούν τη λήψη μέτρων από την πολιτεία, αφού η αλία για αυτούς αποτελεί βιοποριστικό επάγγελμα, και υποστηρίζουν πως αν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, η λίμνη αυτή, που είναι μία από τις καθαρότερες στην Ελλάδα και από τις ομορφότερες των Βαλκανίων, σύντομα θα μεταβληθεί σε σεληνιακό τοπίο. Ο οικισμός της Δοϊράνης αριθμεί γύρω στους 100 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι έχουν υποστεί από οικονομικής απόψεως ένα ισχυρό πλήγμα από τότε που μειώθηκε και σχεδόν μηδενίστηκε η κίνηση από το μεθοριακό σταθμό. Τα εγκαταλειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ, ανάμνηση μιας άλλης εποχής, δημιουργούν μια ξεχωριστή εικόνα. Η λίμνη Δοϊράνη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και αποτελεί ανεκτήμητο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο για τη χώρα μας. Είναι σημαντικό τμήμα της φυσικής μας κληρονομιάς και κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα. Οι κάτοικοι της περιοχής υπογραμμίζουν ότι πρωταρχικός στόχος είναι η διάσωση και αποκατάσταση της λίμνης που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ιδίως από το 1987, τότε που διοχέτευσαν τα νερά προς τον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Επιδίωξή τους να καθιερώσουν την περιοχή που σήμερα έχει φανερά τα σημάδια της ερήμωσης, μια αιστεία ανάδειξης μορφών της ελληνικής τέχνης και της παράδοσης.
Το νερό είναι παντού ανήσυχο. Γι' αυτό και συχνά ξεφεύγει από το χρόνο και ξεκουράζεται στις λίμνες. Υδάτινες ανιχνεύσεις μέσα από υγρές διαδρομές, όπου ανακαλύπτεις μια γοητεία που σε μαγνητίζει. Όπως σε μαγνητίζουν οι λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας, που βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία. Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι μία από τις βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας και ένας από τους σημαντικότερους υγροτοπικούς φυσικούς πόρους της Δυτικής Μακεδονίας, πολλαπλής χρήσεως και ωφελημότητας. Χαρακτηρίζεται ως λίμνη αλπικού τύπου και περικλείεται από μεγάλους ασβεστοληθικούς ορεινούς όγκους. Βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο μιας κλειστής υδρολογικής λεκάνης, στην οποία υπάρχουν ακόμη οι λίμνες Πετρών, Χυμαδίτιδα και Ζάζαρη. Το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται για την άρδευση των παραλίμνιων γεωργικών εκτάσεων, ενώ χρησιμοποιείται για ενεργειακούς σκοπούς από τη ΔΕΗ, η οποία αντλεί νερό για την κάλυψη των αναγκών των θερμοηλεκτρικών μονάδων. Διακρίνεται για την παραγωγικότητά της σε ψάρια, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν και καραβίδες. Μαζί με τις λίμνες Πετρών, Ζάζαρη και Χυμαδίτιδα συνιστούν ένα σημαντικό υγροτοπικό σύστημα της περιοχής που προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών αλλά και ερευνητών. Αξιόλογη είναι η ορνηθοπανίδα που έχει παρατηρηθεί στους υγροτόπους αυτούς. Έχουν καταγραφεί περί τα 20 είδη, τα περισσότερα από δημητικά, ενώ πολλά φωλιάζουν εδώ. Δύο είδη, το Φερεντίνι και η Ατογερακίνα, είναι σπάνια. Έξι είδη κατατάσσονται στα κινδυνεύοντα, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία των ντροτών που μειώνονται όμως συνεχώς. Η λίμνη όμως παρουσιάζει μεγάλο πρόβλημα στο ισοζύγιο νερού. Από το τέλος της δεκαετίας του 50 μειώνεται συνεχώς ο όγκος της. Τότε το βάθος της ήταν γύρω στα 90 μέτρα. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που μεταφέρθηκαν μέσω τεχνητής σύραγγας για τις ανάγκες του υδροηλεκτρικού σταθμού του Άγρα δημιούργησαν απότομο σοκ στην υδροοικονομία της λίμνης, που μαζί με τις φυσικές απώλειες είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης κατά 18 μέτρα τα τελευταία 25 χρόνια, μείωση όγκου 40% και επιφανείας 53%. Η τεράστια αυτή πτώση της στάθμης δημιούργησε και δημιουργεί μεγάλες χερσαίες εκτάσεις, με έφορο έδαφος. Στις εκτάσεις αυτές αναπτύχθηκε έντονη γεωργική δραστηριότητα, που με τη σειρά της απαιτούσε ολοένα και αυξανόμενες ποσότητες νερού, ενώ ταυτόχρονα οδηγούσε μαζί με τα αστικά λίμματα και τα βιομηχανικά απόβλητα στην καταστροφή της πανίδας και την τάση ανάπτυξης της ευτροφικής κατάστασης της λίμνης. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως μέχρι το 1956 έπιναν το νερό της, ενώ ακόμη θυμούνται τις ορθόκορμες ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού όταν κουβαλούσαν το νερό με τις στάμνες στο κεφάλι. Θυμούνται ακόμη τα μπάνια στα καθαρά νερά της λίμνης, τα ψαρέματα με τους γουλιανούς, αλλά και τα σχέδια του ΕΟΤ για την αξιοποίηση της άλλοτε ακμάζουσας πλάζ. Και ελπίζουν και περιμένουν πως σύντομα θα υπάρξουν οι προτάσεις για τη λύση των προβλημάτων τους. Αν πάλι δεν συμβεί κάτι τέτοιο και συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η πτώση της στάθμης, τότε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η λίμνη θα εξαφανιστεί κατά την επόμενη 20ετία. Thank you.
άραγε να φανταστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη φύση και τα χιλιάδες φτερουγίσματα των πουλιών, χωρίς τις μελωδικές φωνές τους, τα απόμακρα σφυρίγματα, και εκείνο το κάτασπρο των πουλιών, εκείνο το υπερήφανο βλέμμα, εκείνο το αρχοντικό των κύκνων που σε γεμίζει ονειρικά τοπία, αυτά που αγκαλιάζουν τη λίμνη της Καστοριάς. Εδώ το νερό ζωγραφίζει με φως και γαλήνη γοητευτικές αντανακλάσεις. Το νερό αποθεώνεται στα αρχοντικά και στα βυζαντινά της πόλης. Παντού καλαμώνες, βέλη της φύσης καρφωμένα στο νερό. Η λίμνη της Καστοριάς αναφέρεται για πρώτη φορά στην ιστορία από τον ιστορικό του Βυζαντίου Προκόπιο στα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Στην Καστοριά, η λίμνη δεν σφράγισε μόνον την ιστορική της πορεία, αλλά ταυτίστηκε με την ίδια της την ύπαρξη. Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, τα νερά της περιβρέχουν την πόλη και ολόκληρο το ψηλό βραχόβουνο που εισχωρεί ως χερσόνησος μέσα στη λίμνη και διαιρεί την επιφάνειά της σε δύο ίσα περίπου μέρη. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 623 μέτρων και έχει μέγιστο βάθος 9 μέτρα. 200 και πλέον είδη πουλιών φωλιάζουν ή ξεχειμονιάζουν εδώ. Ανάμεσά τους εροδιοί, αργυροπελεκάνοι, κορμοράνοι, νυχτοκόρακες, αγριόπαπιες, πελεργοί, χήνες και γλάρι. Από το σύνολο των ειδών που υπάρχουν στη λίμνη, 41 ανήκουν στα προστατευόμενα και κοντά σε αυτά τα πλούσια λιεύματα με 8 είδη ψαριών. Και δίπλα και πιο μέσα και γύρω-γύρω και παντού υγρολίβαδα, υδρόφυλλα δέντρα με ιτιές, πλατάνια, λεύκες και φτελιές, ατελείωτες εκτάσεις με καλαμώνες και στα κάπως βαθύτερα νερά υδροχαρή φυτά όπως νούφαρα, μυριόφυλλα, νεροκάστανα. Χωρίς υπερβολή, η Καστοριά συνδυάζει μία ποικιλία εναλλαγών που γοητεύει τον επισκέπτη. Τα όμορφα εναλλασσόμενα τοπία, οι γραφικοί οικισμοί, τα αρχοντικά και η λίμνη προσφέρουν μία μοναδική γοητεία. Η βόλτα με ποδήλατο γύρω από τα μοναδικά μονοπάτια της, κάτω από τους εκπληκτικούς σε σύμπλεγμα γεροπλάτανους, αποκτά όλο και περισσότερους φίλους. Ενώ η διαδρομή με μικρό εστιοφόρο αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία, αφού ανακαλύπτει κανείς τη γοητεία της πόλης μέσα από τη λίμνη. Οι μακεδονικές λίμνες σε μία ανεπανάληπτη ομορφιά. Γήινη παράδεισι, όπου συναντώνται θαυμαστά είδη πουλιών με σπάνια είδη ζώων, φυτών και δέντρων. Παραδεισένια φύση που μιλάει με νερά, λουλούδια, χρώματα, ζώα, έντομα.